Άλλη μια απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 12 το μεσημέρι στην οδό Μετσόβου στο Ζαβλάνι. Ήταν εδώ η μητέρα μου στη σκάλα να πούμε και τα βρήκε εδώ στη σκάλα να ανεβαίνουν εδώ. Και την ώρα που τα είδε τους έβαλε τις φωνές και κατεβήκανε κάτω και το βάλανε στα πόδια. Τα πέραμε στο κυνήγι, δεν τα βρήκαμε πουθενά. Καλέσαμε και την αστυνομία, ήρθε εδώ πέρα, είδε. Τίποτα. Δεν προλάβανε να μπουν μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, εδώ στη γειτονιά έχουμε τέτοια κρούσματα. Συνέχεια δηλαδή, όλη την ώρα γίνεται. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δύο Ρωμά ηλικίας 20 ετών προσπάθησαν να διαρρήξουν διόροφη μεζονέτα, στην οποία διαμένουν δύο αδέρφια με τις οικογένειες και τη μητέρα τους. Για κακή τους τύχη όμως δεν πρόλαβαν να πετύχουν το σκοπό τους. Προσέχουν των παιδιών μου το σπίτι, προσέχω πάρα πολύ. Λοιπόν, κατέβηκα, έκλεισα την πόρτα μου κανονικά και μπήκα στο σπίτι μέσα. Και σε λίγο βγαίνω και βλέπω την πόρτα ανοιχτή εδώ. Κάνω έτσι. Βλέπω δύο ταχλαράδες εδώ να ανακατεβαίνουν, δύο νεαροί. Ποιοι είστε εσείς, πού πάτε, ποιο. Κυρία μου λέει, ήταν ανοιχτή η πόρτα, λέει, δεν προλάβαμε, χτύπησαμε το κουδούνι. Πώς μπήκατε, του λέω μέσα, η πόρτα ήταν κλειστή. Πώς μπήκατε μέσα, ήταν ανοιχτή, μου λέει, κυρία μου. Δεν ανεβήκαμε, μου λέει, δεν προλάβαμε να ανεβούμε απάνω, μου λέει, δεν ανεβήκαμε. Δεν πήραμε τίποτα. Αλλά πώς εγώ τώρα να. Βρε, ανοίξτε τα τσαντάκια σας να δω τι έχετε μέσα. Δεν ήταν κανένας εδώ στον δρόμο. Του δίνουν μια από εδώ κάτω. Και χαθήκανε. Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, καθημερινά σημειώνονται τέτοια περιστατικά. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η αστυνομία, χωρίς όμως να μπορέσει να εντοπίσει τους δράστες.